Να μας βάλετε λίγο στο νόημα και να μας πείτε δύο λόγια ουσιαστικά για την ιστορία της παράστασης, του έργου. Κυρία Καλαμαρά, όποιος από τους συμπολίτες μας φτάσει μέχρι το θέατρο Επίκεντρο, κάθε Πέμπτη έως και Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων, θα παρακολουθήσει την ιστορία, την έντονη ιστορία, δύο θεατρίνων μέσα στον κουρνιακτό του πολέμου, του Ισπανικού εμφύλιου. Mm-hmm. Συλλαμβάνονται λοιπόν οι δύο ηθοποιοί και θα τους άφηναν ελεύθερους, αλλά τους κράτησαν γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα ο συνταγματάρχης να τους παροπλήσει με σκοπό να ετοιμάσουν άρον-άρον μία παράσταση σαν τελευταίο δωράκι αποχαιρετιστήριο για τους παρτιζάνους που θα σκότωναν οι φασίστες το επόμενο πρωί. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνει λοιπόν κανείς, πρόκειται για μία παράσταση με το πιστόλι στον κρόταφο και θα έλεγα ότι η επιλογή του έργου δεν έγινε τυχαία, γιατί μπορεί να μην είμαστε σε εμφυλιακή σύραξη στον τόπο μας, αλλά τα κανόνια δεν κυκλοφορούν στους δρόμους, κυκλοφορούν όμως στις επιχειρήσεις. Δεν βλέπουμε ανθρώπους σκοτωμένους στον δρόμο, αλλά βλέπουμε ανθρώπους που πέφτουν από τα μπαλκόνια στον δρόμο. Σωστά. Ανθρώπους που πνίγονται μέσα στο Αιγαίο και όπου αλλού. Θεωρούμε λοιπόν ότι του Σινιεστέρα αυτή η κατάθεση ψυχής, το Άι Καρμέλα, έχει μια διαχρονική αξία και είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Κυρία Παπαδοπούλου, πώς σας φάνηκε ουσιαστικά το κείμενο του συγγραφέα και τι δυσκολίες είχατε σε αυτό, από την άποψη ότι, όπως είπε τώρα και ο κύριος Βούλτσος, νιώσατε το σύγχρονο μήνυμα που φαντάζομαι θα περνάει η παράσταση. Νομίζω ότι είναι ένα πολυεπίπεδο κείμενο, το οποίο έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Και οι δυσκολίες ήταν ότι έχει σκηνές που είναι μπρος-πίσω, επαναλαμβάνονται σαν λούπες. Mm-hmm. Και έπρεπε εμείς να συνδέσουμε νοήματα τα οποία δεν είχαν μια λογική συνέχεια και συνέπεια. Αυτή ήταν η δυσκολία του κειμένου. Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα και το τρέιλερ ουσιαστικά της παράστασης, έχει μια ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά. Βλέπουμε και τους φωτισμούς και τα σκηνικά. Η συνύπαρξή σας απάνω στην σκηνή πώς είναι? Είναι μια εξαιρετική συγκυρία. Mm-hmm. Τουλάχιστον για μένα, το ότι συναντιέμαι καλλιτεχνικά με τη Χρυσούλα την Παπαδοπούλου. Η όλη παραγωγή αποτελείται από επαγγελματίες, καλλιτέχνες που ζουν, εργάζονται και καταθέτουν τη δυναμική τους εδώ στην Πάτρα. Είναι λοιπόν χαρά για όλους μας ότι αξιωνόμαστε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους, όπου κανείς, αν δεν διακατέχεται από το πνεύμα της συνέργειας, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει και πολύ μακριά. Μάλιστα. Και εγώ θέλω να πω, ναι, ότι ο Διονύσης, ο Βούλτσος, είναι ένας χήμαρος. Και κάθε μέρα μαθαίνουμε όλοι μας, όλοι όσοι εργαστήκαμε σε αυτή την ιστορία, πάρα πολλά πράγματα από αυτόν. Μάλιστα. Πρεμιέρα κάνατε πριν από λίγες ημέρες. Μόλις χθες. Α, χθες, μάλιστα. Πολύ ωραία. Επομένως, είναι και μία μέρα σήμερα που θα κάνετε και έναν, ας πούμε, απολογισμό για το πώς πήγε αυτή η πρώτη παράσταση. Έχουμε ιδιαίτερη χαρά γιατί ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και είχαμε την ευτυχία και τη συγκίνηση ταυτόχρονα να παρακολουθούμε μέσα στο κατάμεστο επίκεντρο την εξαιρετική προσοχή με την οποία μας αντιμετώπισε ο κόσμος, ο οποίος μετά, πέρα από το ηχηρότατο χειροκρότημα, ήρθε προσωπικά να μας χαιρετήσει πάρα πολλοίς κόσμος και να καταθέσει ότι και διασκέδασε και συγκινήθηκε ταυτόχρονα και θεώρησε ότι ήταν μια ξεχωριστή για αυτόν βραδιά. Εγώ νομίζω ότι το μεγάλο ατού της παράστασης και του έργου, αλλά και της παράστασης όπως έχει στηθεί, είναι ότι παντρεύει με αριστοτεχνικό τρόπο το κωμικό στοιχείο με το έντονα τραγικό και το βαθιά
ανθρώπινο. Ουσιαστικό, ναι, και ανθρώπινο. Και αυτό ήταν ένα στοίχημα που έβαλε ο Διονύσης πρώτα και συμπορευτήκαμε και συμπλέψαμε όλοι μαζί και νομίζω ότι το πετύχαμε και είμαστε πολύ καλά για αυτό το πράγμα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Παραλείψουμε όμως, γιατί όπως προανέφερα, εάν πολλοί άνθρωποι, γιατί το θέατρο είναι συνάντηση πολλών ανθρώπων, πολλών δημιουργών. Βέβαια. Λοιπόν, να αναφέρουμε τους συνεργάτες μας. Φυσικά. Που χωρίς αυτούς δεν θα πηγαίναμε και πολύ μακριά. Πέρανε μου λοιπόν που υπογράφω τη σκηνοθεσία της παράστασης και υποδύω με τον Παουλίνο στη σκηνική ανάγνωση του έργου, μαζί με τη Χρυσούλα την Παπαδοπούλου που υποδύεται την Καρμέλα, ο Γιώργος ο Δίπλας, ένας εξαίρετος πατρινός δημιουργός, έκανε τη σύνθεση της μουσικής και έχουμε τη χαρά και την τιμή να συγκατοικεί και αυτός στη σκηνή παίζοντας ζωντανά πιάνο. Α, ο Νίκος Σωτηρόπουλος έκανε τους φωτισμούς της παράστασης, η Αγνή Στασινού τα σκηνικά, η Κατερίνα η Αναλυτή επιμελήθηκε την κινησιολογία της παράστασης και τις εξειδικευμένες χορογραφίες. Η Μαρία η Αλανιάδη ασχολήθηκε με τα κοστούμια μας, το φροντιστήριο, το μακιγιάζ και φύλακας άγγελος σε όλη τη διαδρομή μας. Υπήρξε η βοηθός μου, η Ελένη η Γιώτη. Παρόλα αυτά, πέραν των ανθρώπων που ήδη ανέφερα, θα ήταν ατόπιμα να μην αναφέρω και την ηχογραφημένη διαδρομή ενός τραγουδιού από ένα αηδόνι του τόπου μας, τη Δώρα την Πετρίδη, μια εξαίρετη καλλιτέχνηδα, με την οποία έχω συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια και σε άλλες θεατρικές παραγωγές. Φυσικά και ένα ακόμη πατρινό, σημαντικό νέο δημιουργό, τον Ανδρέα τον Κίκινα, ο οποίος ηχογράφησε κιθάρα φλαμένκο για τις ανάγκες της παράστασης. Υπενθυμίστε μας λίγο μέχρι πότε ακόμα για πόσες μέρες ακόμα θα είστε στο επίκεντρο. Κάθε Πέμπτη λοιπόν έως Κυριακή στις 9 και 4 το βράδυ, μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων, θα χαρούμε να υποδεχτούμε τους συμπολίτες μας σε ένα ταξίδι ποιητικού ρεαλισμού και με διάθεση να βρεθούμε σε διαδικασία εγρήγορσης και αφύπνισης. Γιατί το επιτάσσουν οι καιροί. Έτσι δεν μπορούμε να μετράμε πια στα τηλεοπτικά παράθυρα «Α, πνίγηκαν άλλοι τόσοι». Δεν είναι νούμερα οι ανθρώπινες ψυχές που φεύγουν. Όταν λοιπόν μιλάμε για ένα έργο το οποίο ασχολείται με τον πόλεμο, ο πόλεμος έχει πολλές μορφές. Στον άθλιο ανελαίητο οικονομικό πόλεμο, στον οποίο έχει εμπλακεί και η πατρίδα μας, πρέπει η τέχνη να δίνει το παρόν της και οι πολίτες πρέπει να είναι ενεργοί, να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα με αφυπνισμένη εν συνόλο τη συνείδησή τους. Νομίζω ότι κλείσατε πολύ επιτυχημένα, κύριε Βούλτσο, αυτή την σύνδεση που είχαμε.